Μπορεί εμείς αυτές τις μέρες να συζητούμε ένα σημαντικό νομοσχέδιο που αφορά το χώρο της υγείας, της μονάδας αυξημένης φροντίδας αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Όμως, το ένα μετά το άλλο, τα δημόσια νοσοκομεία καταραίων. Τμήματα και κλινικές του σε όλη τη χώρα καταραίων. Απόδειξη, άλλη μια απόδειξη, ότι ο κόμπος των τραγικών ελλείψεων και της υποβάθμισης έχει φτάσει πια στο χτένι. Χειρουργικές αίθουσες κλείνουν. Ακόμα και σε κεντρικά νοσοκομεία της Αττικής. Θεραπείες τεινάζονται στον αέρα. Εξετάσεις αναβάλλονται. Μια σειρά ιατρικές πράξεις παραπέμπονται στον ιδιωτικό τομέα. Γραφεία υποδοχής ασθενών σε μεγάλα νοσοκομεία σηκώνουν τα χέρια. Ανακοινώνοντας σε όσους ξεροσταλιάζουν για να εξεταστούν ή να λάβουν φροντίδα για τράβαντα κλπ. Δυστυχώς, φρακάραμε. Το λιγοστό υγειονομικό προσωπικό, εξαντλημένο από τα χρόνια της πανδημίας, με χιλιάδες χρωστούμενα ρεπό και άδειες, με ελάχιστα μέσα στα χέρια του και υποδομές, ρημαδιό. Δίνει τη μάχη σε πολεμικές συνθήκες και κάθε εβδομάδα είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Και με το δράμα αυτό στις δημόσιες δομές υγείας, ο λαός και οι υγειονομικοί είχαν κλεισμένο ραντεβού εδώ και χρόνια. Αφού η κατρακύλα των ελλείψεων προσωπικού, η υποχρηματοδότηση και η επιχειρηματική λειτουργία δεν θα μπορούσαν παρά να οδηγούσαν σε αυτό το αδιέξοδο. Μόνος ωφελημένος, ο συνήθις ύποπτος για κάθε τραγωδία που ζει ο λαός. Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται και στην υγεία και οι οποίοι αφενός κερδίζουν νέα πελατεία ανάμεσα στους χιλιάδους αποκλεισμένους ασθενείς από το δημόσιο σύστημα και αφετέρου από τις business τους μέσα στα κρατικά νοσοκομεία με συμβάσεις, εργολαβίες κλπ. Στο όνομα της αντιμετώπισης της επείγουσας κατάστασης. Και όλα τα παραπάνω αποτελούν πολιτική της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων που αντιμετωπίζουν την υγεία ως εμπόρευμα, πανάκριβο για το λαό, με το κράτος να αναλαμβάνει ρόλο τροχονόμου μέσα και έξω από τα δημόσια νοσοκομεία για το μοίρασμα της πίτας στους ομίλους. Η άλλη όψη όμως του νομίσματος είναι η υγεία του λαού, η οποία αντιμετωπίζεται ως κόστος για το κράτος, που πρέπει να εξορθολογιστεί. Και αυτό μεταφράζεται σε δομές υγείας που σαπίζουν, σε εξετάσεις και φάρμακα που δεν καλύπτονται, φορτώνοντας ακόμα μεγαλύτερα βάρη στις πλάτες των εργαζομένων. Και την κλιμάκωση αυτής της εγκληματικής πολιτικής που μας έφερε μέχρι εδώ παρουσιάζει τώρα η κυβέρνηση ως λύση με τα διάφορα αυτά που ακούμε το τελευταίο διάστημα, προμηνύοντας ακόμα μεγαλύτερα αδιέξοδα για το λαό και νέες ευκαιρίες για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Μιλάει, ακούμε συνεχώς για προσλήψεις, θα γίνουν αυτές που είναι να γίνουν, εντάξει, από τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό, παράγοντες της κυβέρνησης, λοιπόν, βουλευτές που αποτελούν αυτές οι εξαγγελόμενες προσλήψεις, αποτελούν ανακύκλωση παλαιότερων υποσχέσεων αφενός και φυσικά δεν φτάνουν να καλύψουν ούτε τις παραιτήσεις συνταξιοδοτήσεις υγειονομικών. Τα στοιχεία τα έχετε στα χέρια, δεν χρειάζεται να τα λέμε και να τα ξαναλέμε. Οι μετακινήσεις προσωπικού που γίνονται για να μπαλώνονται τρύπες δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερες τρύπες, αφού οδηγούν όλο και περισσότερο στην απόγνωση και σε παραιτήσεις. Τα μισθολογικά κίνητρα που εξαγγέλλεται είναι σταγόνα στον ωκεανό των περικοπών όλα τα τελευταία χρόνια. Και την αναποτελεσματικότητά τους επιβεβαιώνει και το γεγονός ότι ακόμα και οι ιδιώτες γιατροί που τους δόθηκε η δυνατότητα να εργαστούν παράλληλα και στο ΕΣΥ γυρνάνε την πλάτη στο δημόσιο σύστημα λόγω των άγριων συνθήκων. Να μην πούμε για τα βαφτίσια που ετοιμάζεται να κάνει η κυβέρνηση των αγροτικών γιατρών σε προσωπικούς γιατρούς, αλλάζουμε το όνομα στα νησιά και τα λοιπά και σε όλη την επικράτεια, που εντάσσονται όμως πού, σε κάποια στρατηγική. Στη στρατηγική του γιατρού Πορτιέρη, gatekeeping το λένε, εσείς με τα αγγλικά τα πάτε καλά, με αποστολή να κόβει ασθενείς από την πρόσβασή τους σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας, ώστε να καθιερωθεί το μοντέλο ελάχιστες δωρεάν υπηρεσίες για όλους. Και από εκεί και πέρα, όποιος αντέχει, η τσέπη του. Και φυσικά, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης που διαφημίζεται ότι θα δώσουν λύσεις. Έχουν ήδη δρομολογηθεί σε μερικά σοφατίσματα στα κέντρα υγείας για την ενεργειακή αναβάθμιση και άλλα, χωρίς κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα στην αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Να λοιπόν γιατί λέμε ότι η απάντηση σε αυτή την πολιτική που θυσιάζει τη ζωή, την υγεία και τη ζωή του λαού μας για τα κέρδη των λίγων, που εσείς τα υπηρετείτε πιστά, όπως και οι προηγούμενοι και παραπροηγούμενοι την πολιτική σας, δεν μπορεί να είναι απάντηση σε αυτά, δεν μπορεί να υπάρχει πέρα από την ένταση της οργανωμένης συλλογικής δράσης. Και ακριβώς στη βάση αυτή του κόστους
της υγείας είναι το αποτέλεσμα του σημερινού σημερινής νομοθετικής ρύθμισης που συζητάμε, που είναι αποτέλεσμα του γενικότερου προβληματισμού, όπως μπήκε εισηγητικά και από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο τώρα εδώ στην Ολομέλεια, αλλά και στην Επιτροπή, προβληματισμού δηλαδή για το κόστος που προκαλείται στο σύστημα υγείας και με την πρόβλεψη φυσικά της περαιτέρω γύρανσης του πληθυσμού τα επόμενα χρόνια. Και ακριβώς αυτό το κριτήριο φαίνεται ότι επικρατεί, όπως και στα γενικότερα εξάλλου ζητήματα της υγείας, και εκτιμώντας ότι αυτό το κόστος παίρνει μια διάσταση παραπάνω από αυτή που θα μπορούσαμε να ανεχθούμε, ενεργοποιούμε κάτι για τον περιορισμό του. Αυτό που συζητούμε, δηλαδή το νομοσχέδιο. Γιατί κοιτάξτε πόσο υποκριτικό είναι. Αν το κριτήριο των μέτρων ήταν οι λαϊκές ανάγκες για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση των ασθενών με ακιακά ή κεφαλικά επεισόδια, θα παίρνατε, θα πριν οι άλλοι προηγούμενες κυβερνήσεις, εδώ και δεκαετίες αν θέλετε, μέτρα για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση των ασθενών με ακιακά ή κεφαλικά επεισόδια. Με την ανάπτυξη υποδομών πανελλαδικά, την πλήρη στελέχωσή τους, τον εξοπλισμό τους κλπ. Και την πλήρη φυσικά και δωρεάν παροχή των υπηρεσιών που απαιτούνται σε όλες τις φάσεις από τις δημόσιες μονάδες υγείας. Και ως προς το παραπάνω, αυτό που είπα δηλαδή σε ό,τι αφορά το κόστος, να θυμίσουμε ότι δεν είναι τυχαίο το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Το ξέρετε πολύ καλά. Γιατί πάνω σε αυτό πατάτε και έρχεστε και προτείνει και αυτό το νομοσχέδιο. Οι προτάσεις εντάσσονται στο στόχο για μείωση του κόστους, για τη λεγόμενη βιώσιμη ανάπτυξη και τις καλές πρακτικές που αποτελούν κριτήρια των μέτρων για την υγεία, προσαρμοσμένα φυσικά στα μέτρα ανάπτυξης της καπιταλιστικής οικονομίας που στηρίζεται με όλους τους τρόπους και τα μέσα. Μέτρα λοιπόν που δεν θα εμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα και τους αντιλαϊκούς δημοσιονομικούς στόχους. Και ακριβώς αυτά μεταφέρτε τα μεταφέρουμε στο νομοσχέδιο που συζητούμε. 19 ΜΑΦ. Ξεκινήσαμε 17, φτάσαμε 19. Ωραία. 19 ΜΑΦ. Θα καλύπτουν λοιπόν την Αττική, κατά κύριο λόγο την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, και φυσικά αφήνει ακάλυπτο μεγάλες περιοχές στη χώρα μας. Συνεπώς, με βάση τον αριθμό, ξεκινάοντας από αυτό, που προτείνεται στο νομοσχέδιο, είναι πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού, σύμφωνα με τις σύγχρονες δυνατότητες αντιμετώπισης των αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Και είπαμε και στην Επιτροπή, ΜΑΦ σε κάθε νοσοκομείο στη χώρα. Γιατί δεν κατάλαβα, δεν χρειάζονται ΜΑΦ σε κάθε νοσοκομείο. Δεύτερον, στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι η ΜΑΦ αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων θα στελεχωθούν με μετακινήσεις προσωπικού από άλλα τμήματα του κάθε νοσοκομείου, εκεί που τέλος πάντων θα δημιουργηθούν, ή από άλλες υγειονομικές δομές των υγειονομικών περιφερειών, με ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων, με αποσπάσεις προσωπικού του ΕΣΥ. Προβλέπεται δηλαδή δημιουργία ενός νέου τμήματος, ΜΑΒ δηλαδή, Στα νοσοκομεία που έχουν επιλογή, και μάλιστα μονάδα με αυξημένες ανάγκες, χωρίς την απαραίτητη δημιουργία νέων οργανικών θέσεων με συμπλήρωση και επικαιροποίηση αντίστοιχα του οργανογράμματος ή των οργανογραμμάτων των νοσοκομείων. Αυτή λοιπόν η συνθήκη όχι απλά δεν βοηθάει την απρόσκοπτη λειτουργία των ΜΑΦ καθημερινά όλο το 24ωρο, αλλά αντίθετα αποδυναμώνει άλλα τμήματα του νοσοκομείου ή των νοσοκομείων και λοιπές υγειονομικές δομές, από όπου θα μετακινηθεί δηλαδή προσωπικό, παρά τα γνωστά τεράστια κοινά που υπάρχουν σήμερα σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό γενικότερα. Και εδώ να σημειωθεί ότι απαραίτητες ειδικότητες για τις ΜΑΦ, όπως είναι για παράδειγμα οι ιατροί φυσικής, ιατρικής ή αποκατάστασης και άλλες ειδικότητες, δεν υπάρχουν στα προτινόμενα στα νοσοκομεία που όχι σε όλα αλλά στα περισσότερα τέλος πάντων από τα νοσοκομεία που θα εγκατασταθούν ΜΑΦ, και φυσικά ούτε προβλέπεται από το παρόν νομοσχέδιο η πρόσληψή τους, και φυσικά απαραίτητη είναι η πρόσληψη όλου του απαραίτητου προσωπικού στα τμήματα που στελεχώνουν τα νοσοκομεία ή το νοσοκομείο και λειτουργούν συμπληρωματικά με τη μονάδα αυξημένης φροντίδας αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Εργαστήρια λέγονται αυτά, απεικονιστικό τμήμα, μονάδες αποκατάστασης και άλλα. Και δεδομένου ότι η ανάγκη φροντίδας και αντιμετώπισης των ασθενών με αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια είναι συνεχής και διαχρονική, όλο το απαραίτητο προσωπικό πρέπει να προσληφθεί με σύμβαση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Κάντε το.
Θα. Τρίτον, να σημειώσουμε ότι στο νομοσχέδιο, το είπαμε και στην Επιτροπή, δεν ακούσαμε και απάντηση και σε αυτό. Λοιπόν, στο νομοσχέδιο δεν αναφέρεται η πρόθεση δημιουργίας εξειδίκευσης της ειδικότητας νευρολογίας στα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, όπως έχει οριστεί από προηγούμενο ΦΕΚ. Ούτε αναφέρεται πως θα ενταχθούν οι αντίστοιχοι εξειδικευόμενοι στις ΜΑΦ αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Δεν προβλέπεται επίσης από το νομοσχέδιο η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση όλου του προσωπικού ανατακτά χρονικά διαστήματα για όλα τα δεδομένα, που είναι απολύτως αναγκαία και χρειάζεται να διενεργείται δωρεάν, λέμε εμείς, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Τρίτο ζήτημα. Βασικό στοιχείο που δεν αναφέρεται επίσης στο παρόν νομοσχέδιο είναι η χρηματοδότηση της σύστασης και της λειτουργίας αυτών των ΜΑΦ. Και είναι προφανές ότι πρέπει να αυξηθούν τα κονδύλια στον κρατικό προϋπολογισμό για τα δημόσια νοσοκομεία, που ήδη είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης και αποκλειστική χρηματοδότηση των ΜΑΦ από το κράτος και φυσικά η οικονομική εξασφάλιση της ανεμπόδισης της λειτουργίας τους. Τέταρτον, με βάση τις σύγχρονες επιστημονικές οδηγίες, τελικό κομμάτι στην αντιμετώπιση του ασθενούς με αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί η διασύνδεση της ΜΑΦ με κέντρα αποκατάστασης, ώστε οι ασθενείς να ενταχθούν σε εξειδικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης και φυσικά λειτουργικής επανένταξης στην καθημερινότητά τους. Σήμερα τι υπάρχει? Το ξέρετε. Ένα δημόσιο ίδρυμα αποκατάστασης στην Αθήνα και ελάχιστες υποστελεχωμένες κλινικές αποκατάστασης που κυρίως λειτουργούν συμβουλευτικά σε λίγα νοσοκομεία στην Ελλάδα. Αντίστοιχα όμως ο ιδιωτικός τομέας έχει γιγαντωθεί, έχει απογειωθεί. Μάλιστα η Λάρισα είναι από τις πρωτοπόρες. Χιλιάδες κλίνες. Ποιος πληρώνει όμως είναι το θέμα. Έτσι λοιπόν ο τομέας της αποκατάστασης έχει αφαιθεί έρμεως στον ιδιωτικό τομέα, καθώς αποτελεί φυσικά τεράστιο κομμάτι ή πηγή, αν θέλετε, εσόδων για το κεφάλαιο και τους επιχειρηματίες που επενδύουν. Και στο νομοσχέδιο επίσης δεν αναφέρεται και ούτε προβλέπεται η αύξηση των δημόσιων δομών αποκατάστασης που να καλύπτουν τις ανάγκες του πληθυσμού πανελλαδικά. Πέμπτον, λέμε, βασικός στόχος για την αντιμετώπιση των αγιακών εγκεφαλικών επεισοδιών πρέπει πάντα να αποτελεί η μείωση αυτών των συμβαμάτων και κατ' επέκταση η πρωτογενής, με έμφαση ιδιαίτερη στην πρωτογενή πρόληψη, που θα χρειάζεται φυσικά και τροποποιήσεις ανάλογα με την αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνων που οδηγούν στην εκδήλωση των αγιακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Και ως προς το κομμάτι της αντιμετώπισης, της δευτερογενής πρόληψης και της αποκατάστασης των αγιακών εγκεφαλικών επεισοδίων, η σύσταση μονάδας της ΜΑΦ αποτελεί αποδεδειγμένα κέριο στοιχείο στην ορθή και σύγχρονη αντιμετώπιση των αγιακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Εδώ κανένας δεν διαφωνεί. Ιδίως φυσικά όταν αναφερόμαστε στην οξεία φάση. Η αλυσίδα όμως ενεργειών για την άμεση και επιστημονικά ορθή αντιμετώπιση των αγιακών επεισοδίων περιλαμβάνει ενημέρωση, οργάνωση προνοσοκομιακής παρέμβασης, οξεία αντιμετώπιση με κατάλληλη για κάθε ασθενή θεραπεία, νοσηλεία σε εξειδικευμένη ΜΑΦ αγιακών εγκεφαλικών επεισοδίων και ένταξη σε εξειδικευμένες δομές αποκατάστασης. Μόνο ένα τέτοιο λοιπόν ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια που θα οργανωθεί σε αυτή την κατεύθυνση και που θα περιλαμβάνει όλα τα στάδια από το επίπεδο της πρωτογενούς πρόληψης έως την αποκατάσταση μπορεί να αντιμετωπίσει συνολικά, σφαιρικά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια ώστε να μειωθεί ο αριθμός τους, να αυξηθεί η επιβίωση και η λειτουργική αποκατάσταση των ασθενών και να μειωθούν οι επιπλοκές, η αναπηρία και ο θάνατος που σχετίζονται με αγκιακές εγκεφαλικές νόσους. Και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Συμπερασματικά, αν θέλετε, το γεγονός ότι στον τομέα των αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων, με το νομοσχέδιο, τη συζήτηση και προφανώς την ψήφιση, τουλάχιστον από την πλειοψηφία, αποσπάται η πρόληψη και η αποκατάσταση και το νομοσχέδιο ακριβώς εστιάζει στην οξεία φάση, δεν σημαίνει ότι έχει καλυφθεί η πρόληψη και η αποκατάσταση. Και έρχεται τώρα, έρχεστε αν θέλετε με τις ΜΑΦ, με αυτές τις ΜΑΦ, τις λίγες και τα λοιπά που είπαμε, να ολοκληρωθεί η αντιμετώπιση. Όχι βέβαια. Η πρόληψη έχει ανατεθεί ουσιαστικά στην ατομική ευθύνη του καθενός, όσο αντέχει η τσέπη του ή όσες δυνατότητες μπορεί να διαθέτει ο ίδιος. Και το κράτος τι κάνει, περιορίζεται σε οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Ενώ η αποκατάσταση, όπως είπαμε και προηγουμένως, που σχεδόν στο σύνολο κοστίζει τεράστια ποσά, πουλάνε σπίτια ο κόσμος,
Όσο μπορούν θα την έχουν και όσοι δεν την έχουν στο σπίτι αναμένοντας το μοιραίο. Έτσι λοιπόν η ΜΑΦ, το νομοσχέδιο εν προκειμένου, έρχονται άμεσα και μακροπρόθεσμα κυρίως να συμβάλλουν σε αυτήν τη στρατηγική στόχευση της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση του κράτους κατ' επέκταση, στη μείωση του κόστους των ασθενών για το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία. Γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, εμείς, όπως είπα βέβαια και στην Επιτροπή, θα ψηφίσουμε παρόν στο νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.